Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς τις ωραίες μας συνδέσεις με κάτι διαφορετικό, γιατί το έχουμε δει αρκετές φορές στην εκπομπή μας, αλλά αυτή τη φορά πάμε σε διαγωνιστικό κομμάτι και τα παιδιά εδώ στην Πάτρα θα φύγουν σε λίγες ημέρες για την Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής για το 2023. Λοιπόν, είναι κοντά μας ο κύριος Άρης Λούβρης, εκπρόσωπος λοιπόν, του οργανισμού, για να μάθουμε περισσότερα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Που είσαστε κοντά μας και για το δώρο που μου κάνατε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, όντως, γιατί είναι για το κινητό. Ξέρω πώς δουλεύει. Πρέπει να το βγάλω το κινητό, βέβαια, από τη θήκη. Δουλεύει έτσι. Μπράβο. Ωραία. Για να το έχω σταθερά. Και στο γραφείο μου θα το βάλω. Εννοείται. Ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμείς είμαστε και με την τεχνολογία, καταλαβαίνετε. Γκατζετάκιδες φουλ και εννοείται με το κινητό αναχείρας. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τα δικά σας νέα, που είναι πάρα πολύ ευχάριστα. Mm-hmm. Τι ακριβώς γίνεται, προετοιμάζεστε τώρα. Είναι δύο παιδιά από την Πάτρα. Είναι δύο μαθητικές ομάδες, δύο τριμελείς μαθητικές ομάδες. Η μία είναι στην κατηγορία δημοτικού, στην διαγωνιστική, όπως λέμε εμείς, στο WRO Ελλάς. Και η άλλη είναι στην κατηγορία Open, Future Innovators, λέγεται... σε επίπεδο Ολυμπιάδας Ρομποτικής, εκεί που θα πάνε τα παιδιά. Είναι ένα παγκόσμιο γεγονός, ένα γεγονός στο οποίο συμμετέχουν περισσότερες από 90 χώρες. Φανταστείτε, δηλαδή, θα είναι εκεί πέρα τουλάχιστον 2.500 άλλα παιδιά από αυτές τις 90 χώρες. Και αυτό είναι το κοινωνικό, δηλαδή, που γνωρίζονται και με άλλα παιδιά από υπόλοιπες χώρες του πλανήτη. Ωραίο. Είναι πολύ σημαντικό. Κοινωνικοποίηση. Πέραν δηλαδή αυτό το οποίο έχουν καταφέρει τα παιδιά σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή να βγουν πρώτοι στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό, που είναι ο προκριματικός της επίσημης Ολυμπιάδας. Εδώ είναι τα παιδιά του Δημοτικού, στα πλάνα που βλέπετε. Είναι στην ομάδα του Teamwork Happiness. Εδώ βλέπουμε τα μεγαλύτερα παιδιά. Τι ηλικίες περίπου? Οι ηλικίες των παιδιών που είδατε είναι 11-12 είναι τα παιδάκια του Δημοτικού. Εδώ μιλάμε για 15-16. Αυτή είναι η ομάδα Smartbirds, η οποία συμμετέχει στη Future Innovators. Έχουν πολλές πιθανότητες και οι δύο ομάδες για μετάλλιο και τους το ευχόμαστε ολόκαρτα. Μπράβο. Γι' αυτό και σήμερα έτσι, είμαστε στην Πάτρα με αυτόν τον φοβερό καιρό, όπου σε μια σεμνή τελετή, επιτρέψτε μου να το ονομάσω έτσι, κατεβοδίου, να ευχηθούμε σε αυτά τα παιδιά να πετύχουν τα όνειρά τους και φιλοξενείται στο αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών στο Διαμάντι που έχετε εδώ πέρα στην Πάτρα, χάρη στην φιλοξενία, όπως είπα, που μας επιφύλαξε το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Είναι μια τιμή από πλευράς του οργανισμού WRO Ελλάς προς τα παιδιά, καταρχάς, γιατί αυτό που έχουν πετύχει είναι ήδη μεγάλο και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, άσχετα το τι θα κάνουν στην Ολυμπιάδα στον Παναμά. Εμείς τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Από εκεί και πέρα, όσο μπορούν στην κατάταξη, δίχως να τα αγχώνουμε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα έρθει. Ξέρετε, είναι σαν ένα σπορ που αν βρεθεί τη μέρα σου θα πας καλά. Αλλά μπορεί να έχεις κάνει προετοιμασία πολύ καιρό πριν και εκείνη τη μέρα για κάποιο λόγο κάτι, το ρομποτάκι, προγραμματιστικά, κατασκευαστικά, οτιδήποτε, να μην συντελέσεις αυτό που έχεις εσύ κοπιάσει. Το εσύ είναι δηλαδή τα παιδιά μαζί με τον προπονητή τους. Ο προπονητής τους εκείνη την ημέρα δεν δίνει καν οδηγίες, άρα ό,τι έχει προετοιμάσει, έχει προετοιμάσει. Και είναι τα παιδιά μόνα τους, με τους κριτές, με την πίστα, την πρόκληση δηλαδή που πρέπει σε δύο λεπτά να λύσουν, τα παιδιά του Δημοτικού και τα παιδιά του Γυμνασίου, η μεγαλύτερη κατηγορία, να μπορέσουν να παρουσιάσουν, να επιτρέψετε μου τον όρο, να πουλήσουν την ιδέα τους. Αυτό το project που έχουν κάνει. Έχουν κάνει φοβερά project τα παιδιά. Μπράβο. Γίνεται πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα και στη Δυτική Ελλάδα ειδικότερα. Μπορείτε να μας πείτε έτσι τι έχουν σχεδιάσει, να μας δώσετε έτσι ένα hint, δεν ξέρω αν μπορούμε να... Βεβαίως και μπορούμε, δεν είναι κάτι κρυφό. Ένα ρομποτάκι το οποίο αυτό θα δείξουν και το απόγευμα. Η ομάδα του γυμνασίου θα μας έχουν τον Ερμή το λεγόμενο. Ένα ρομποτάκι το οποίο αποκαθιστά τις βλάβες, τις τηλεπικοινωνιακές, στα καλώδια τα υποβρύχια, γιατί γίνεται στον Παναμά, οπότε έχει να κάνει με τη διόρυγα, όπως αντιλαμβάνεστε εκεί. Αποκαθιστά τις βλάβες τηλεπικοινωνιακές. Οπότε έχουν σχεδιάσει αυτό και θα το δείξουν. Τα παιδιά του Δημοτικού σε μία πίστα θα προσπαθήσουν τα κοράλια έτσι να σώσουν τα κοράλια και να τα βάλουν σε ένα πιο ασφαλές σημείο με τη βοήθεια του ρομπότ βεβαίως στην πίστα. Γίνεται κάτι στο οποίο, όπως σας είπα, τιμούμε τα παιδιά, τιμούμε τους γονείς τους, οι οποίοι τα υποστηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη.
Και τιμούμε φυσικά και όσους συνέβαλαν χορηγικά, γιατί να το πούμε και αυτό, είναι ένα δαπανηρό. Είναι μια δαπανηρή μετακίνηση αυτή η οποία γίνεται στον Παναμά. Και συνέβαλαν ο ΣΕΒ, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, να το πούμε. Το λέω δηλαδή και το αναφέρω και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, Ideal Bikes. Και βέβαια δεν έχει καλυφθεί 100% το ποσό. Γιατί όπως αεροπορικά είναι μεγάλο, αλλά σε ένα σημείο νομίζω ότι κάτι κάναμε. Οπότε τα παιδιά που είδαμε θα πάνε στον Παναμά, έτσι. Τα παιδιά αυτά είναι τα τρία. Οι δύο ομάδες των τριών αυτών, έξι παιδιών συνολικά, ας πούμε. Έξι παιδιά συνολικά μαζί με τους προπονητές τους, είναι τετραμελείς οι ομάδες. Τα τρία παιδιά του Δημοτικού είναι από το 50ο Δημοτικό, Σχολείο Πάτρας. Άρα λοιπόν και αυτό να το τονίσουμε. Αυτά τα παιδιά που βλέπουμε εδώ του γυμνασίου είναι τώρα στην πρώτη ηλικίου δύο από αυτά. Είναι από ξεχωριστά σχολεία, είναι μια σύμπραξη σχολείων, θα λέγαμε. Μπράβο. Αυτό εδώ. Και είναι προς τιμή τους, είναι καταρχάς πολύ καλά παιδιά, επειδή τα γνωρίζω και ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια από το 2008. Έχει τύχει να μεγαλώσουμε γενιές, όπως λέω, και να φτάσουν να είναι και φοιτητές πλέον σε σχολείες οι οποίες επιθυμούν. Και να πω και ένα, επιτρέψτε μου, ένα πλεονέκτημα που έχει η Ολυμπιάδα του WRO, της World Robot Olympiad, αυτό είναι το ακρονίμιο WRO, ότι τα παιδιά λυκείου που εξασφαλίζουν πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση σε Ολυμπιάδα, έχουν το προνόμιο καθ' υπέρβαση να εγγράφονται σε οποιαδήποτε σχολή θετικών επιστημών επιθυμούν. Αυτό είναι ένα συγκριτικό πολύ πλεονέκτημα. Σημαντικό. Μπράβο, το οποίο θέλω ναι. να το αναφέρω. Δηλαδή, αν εσείς αύριο μεθαύριο με ένα νήπιο το βάλετε σε μια διαδικασία από μικρό να μπει σε αυτή την ρομποτική, την εκπαιδευτική, όπως λέμε, γιατί ξέρετε, από 5 χρονών μπορεί ένα παιδάκι να μάθει να προγραμματίζει αλγοριθμικά. Με ειδικά ρομποτάκια, επιδαπέδια. Ναι. Μπορεί λοιπόν, μαθαίνοντας κάθε χρονιά και κάτι διαφορετικό, να φτάσει σε ένα σημείο στο Λύκειο και να αποσβέσει αυτή όλη την τεχνογνωσία. Τι να ωραίο. Κεφαλαιοποιήσει δηλαδή όλο αυτό, αυτό το. Ναι. Πραγματικά μπράβο. Οι 7 ομάδες αυτές από όλη την Ελλάδα να τα καταφέρουν να τα πάνε όπως επιθυμούν στην παγκόσμια αυτή Ολυμπιάδα Ρομποτικής. Καλή επιτυχία και στα δικά σας παιδιά όμως που τα λατρεύετε. Σας βλέπω, είσαστε μαζί τους, δίπλα τους, τα στηρίζετε. Αυτό ακριβώς. Και ό,τι και να γίνει, δεν χρειάζεται απογοήτευση. Είσαι ίσα πείσμα για την επόμενη χρονιά. Μα αυτό που έχουν καταφέρει, ξαναλέω και πάλι, την επόμενη χρονιά μου δώσατε μια πολύ καλή πάσα. Ναι, ναι, ναι. Είναι βέβαια δεδομένων και όλων αυτών που γίνονται στο Ισραήλ. Θα γίνει στη Σμύρνη το 2024, πολύ κοντά. Τι ωραία. Το λέω για να. Και θα έχουμε και μια πολύ καλή εξέλιξη φέτος με πάρα πολλές ομάδες στον πανελλήνιο διαγωνισμό του STEM Education. Θα εμπλακούν αρκετά σχολεία και αυτό είναι το ευχάριστο. Μάλιστα. Κύριε Λούβρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και για το δώρο που μας φέρατε. Να είστε ευχαριστούμε, καλά. Θα το τιμήσουμε. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για τον χρόνο καταρχάς. Να είστε και για αυτά καλά. Που κάνετε σαν Ionian Channel και αναδεικνύετε τα καλά νέα. Είναι λίγο αυτό σπάνιο στην τηλεόραση. Σπάνιο στις τηλεοράσεις σίγουρα να βλέπεις καλά νέα. Είναι προς τιμήν σας και αυτό. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.